Μάσκα. Ναι, στο υγειονομικό υλικό που έχει έρθει είναι πολύ ανεπαρκές στο υγειονομικό υλικό, δηλαδή είναι 270 απολυματικά και 15 κουτιά γάντια για όλη την εφετειακή περιφέρεια. Δηλαδή, όταν λέμε εφετείο πατρών, εννοούμε για το πρωτοδικείο της Πάτρας, πρωτοδικείο Ηλίας, Σαμαλιάδας, Ζακύνθου, υποθηκοφυλάκιο, αυτό, ναι, ναι. Ακούσατε ποιες περιοχές μιλάμε για Πάτρα, Πύργο, Ζάκυνθο. Ειρηνοδικεία, όλα τις περιοχές. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τελείως ανεπαρκές το υλικό, δεν υπάρχει καμία μάσκα. Δεν καταλαβαίνω τώρα πώς θα μπαίνουμε χωρίς μάσκες και μπορούμε να μπαίνουμε στους κλειστούς χώρους, και από Δευτέρα, από Τρίτη θα είναι υποχρεωτική στους κλειστούς χώρους η μάσκα. Πέραν αυτού, η επαναλειτουργία, η συγκεκριμένη των δικαστηρίων, η οποία ασημειώσιμη επανεκκίνηση είναι μια δύσκολη υπόθεση, η συγκεκριμένη συνδέεται με τα ακτιματολόγια και το υποθηκοφυλάκια. Είναι ένας παράγοντας στον οποίο δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Γιατί στα ακτιματολόγια δεν ξέρουμε, και στα υποθηκοφυλακία δεν ξέρουμε πόσος κόσμος θα σειρεύσει, πόσοι συμβολιογράφοι θα ασπεύσουν να μεταγράψουν συμβόλαια τα οποία είναι στα χέρια τους, πόσοι μηχανικοί θα πάνε, πόσοι δικαστικοί. Άρα περιμένετε να υπάρχει συγκέντρωση κόσμου και δεν υπάρχει καθόλου υλικό προστατευτικό. Βέβαια, δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε εκεί. Δεν θέλουμε να συμμετέχουμε σε ένα πείραμα. Θα δούμε αυτές τις 2-3 μέρες, δηλαδή προφυλάσσουμε και τη δημόσια υγεία και τους εαυτούς μας, αλλά και τη δημόσια υγεία πάντα. Το μήνυμα το έχετε στείλει προς την Αθήνα και προς το Υπουργείο, ότι εμείς απέχουμε γιατί δεν έχουμε πώς να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε τον κόσμο. Το μήνυμα έχει σταλεί. Όλοι οι συνάδελφοί σας προβληματίζονται. Όλοι οι συνάδελφοί σας σε όλη τη χώρα. Και να δούμε πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Πρόεδρο, ευχαριστούμε τον Απόστολο. Θα λειτουργήσουν. Λοιπόν, και πάμε, Αντρέα, έλα. Πρέπει να πούμε. Βιάζεσαι να έρθεις να κάτσεις. Όχι. Ήθελα να σου πω ότι την Πέμπτη, επειδή λέγαμε για δικαστήρια, την Πέμπτη ξεκινάει και πάλι στην Βουλή προαπανακριτική για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Αρχίζουν και οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Α, και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι μαθαίνουμε ότι θα διευρυνθεί το κατηγορητήριο. Πήραμε μια ανάσα.